άμα πιάσει πάνω εδώ στο ακριλικό, σφύρα μου εμένα. Ξέρεις, είναι αυτό με το στατικό τον ηλεκτρισμό, ξέρεις, που περνάς και φορτίζεις δύο κινητά, τρία μίξερ, τέσσερα μπλέντερ και τα σχετικά. Λοιπόν, ιδιωτική καταγραφή νούμερο 10 now, έτσι. Έχω παίξει chain γάμματα ψαγμένο. Έχετε καταλάβει ποιον θα φέρω, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω. Σκοπός αυτού του βίντεο είναι να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το μίδε εκτός αυτού. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα φάω κανένα μπουνίδι. I'll try. Κοιτάξτε να δείτε, θα του κάνουμε ερωτήσεις γενικού περιεχομένου, άσχετες με αυτόν, σχετικές με αυτόν, με το παρελθόν του. Θέλω να φαίνεται το chain. Πώς θα το παίξω από πάνω. Θα του μιλήσουμε για την νέα γενιά. Ξέρω ότι ψοφάτε για ίντεργκα. Εγώ θα ρωτήσω, μιας και είμαι τελείως άσχετος με τη φάση του rap και του trap και όπως λέγεται. Ξέρω πολύ συγκεκριμένα παιδιά τα οποία κάνουν μουσική. Στον μπαμ σταματάμε. Ο Μίδε δεν είναι πολύ μακριά από εδώ, οπότε πάμε να τον πάρουμε. Τον πάρουμε ένα τηλεφωνάκι να κατέβει τον Παναγιωτάρα να πούμε, έτσι. Rappers, γαμημένοι rappers. Μόνο αυτό ξέρω. Πάσα το μάνιο. Πάσα το μάνιο. Θα πούμε για τους, θα πούμε... Θα υπάρξουν γενικά ερωτησούλες ντρικαδόρικες, παύλα εξελικτικές. Εδώ νομίζω ήμεθα. Θα πρέπει να το παρκάρω τώρα κάπως για το πέος. Έλα τσακάλι μου που κοιτάς κιόλας. Λοιπόν, παίρνουμε μίδε. Μίδε πες τους το παίζει, μίδε πες τους το. Ότι έχουν shooters οι youtubers λένε ρε. Ναι. Τα 5.000 σκευικά σε φτάνουνε. Ναι, αμένα κατέβω. Κατέβα. Τώρα ρε κατεβαίνει. Μέχρι και μπουλντόζα πέρασε από εδώ πέρα, δεν είναι δυνατόν. Δεν τη βλέπετε, αλλά παιδιά, όντως πέρασε μπουλντόζα. Ω, βνάτες. Έχει κατεβεί αεράτος, δυναμικός, θρυλικός, μοναδικός, τατουαζάτος, τσεϊνάτος. Α, χωρίς τσεϊν έσκασε. Εντάξει, το ξέρεις ότι είναι του προγράμματος. Κλειδώνει αυτόματα, μαμπρό. Και να λέτε ότι κάνω σαν την πουτάνα που έχει τέτοιο περίοδο. Α, εγώ πάω πάντα να το πιάσω εσύ το κάνει. What up. What up είναι. Έλα μωρή μου, έλα κάτω το what up είναι. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει τις ερωτήσεις ότι γιατί σε κάθε βίντεο κάνω βίντεο με διαφορετικό αυτοκίνητο. Δεν θα τους πούμε ποτέ γιατί το λόγο. Μπορώ. Δεν θα τους πούμε ποτέ το λόγο. Θέλω να πεις αρχικά πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα. Εδώ έτσι τώρα που έχεις επιστρέψει. Εννοείται, ναι, τώρα το τελευταίο ταξιδάκι. Ναι. Μετά κάναμε βολτίτσα παρεούλα. Από την Ιταλία. Από την Ιταλία, πόσο πάλι τώρα. Ένας μήνας χρόνια. Πώς το μήνα σας. Είσαι ένα μήνα Αθήνα. Είμαστε 5 Ιουνίου. 6 ήμασταν Ρώμη. Σωστό. Ήλιο ήταν παρά μία μέρα. Γιατί πιστεύεις ότι όλα τα μυαλά πάνε πλέον στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα διώχνει τα νιάτα της. Και ξενιτεύεστε όλοι. Πώς ψηλώνει αυτό. Θα σου πω ρε φίλε, επειδή ξέρεις τι, δεν ανήκω σε αυτή την παρτίδα. Αυτό δεν σηκώνεται, τσάπα εδώ. Έχει χαλάσει γιατί και εγώ το ψάχνω την άλλη φορά. Παρόλα αυτά, επειδή έχω γνωρίσει πολύ κόσμο που αρχικά έφυγε για σπουδές, ναι, ή έφυγε για κάτι άλλο. Ας πούμε, έχω φίλους που φύγανε για αθλητισμό, για ποδόσφαιρο. Ναι. Πες μου ένα ποδοσφαιριστή που φύγε δηλαδή στο εξωτερικό φίλος. Α, δεν παίζουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι ενεργοί. Γι' αυτό φύγανε. Αλλά δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Ταλέντα όλοι τους, ταλεντάρες. Η ερώτηση που θέλει όλο το ελληνικό κοινό να μάθει. Τι νούμερο παπούτσι φοράς. Θα το συνδυάσουν με κάτι. Θα το συνδυάσουν με κάτι. Ωραία. Λένε ότι όποιος έχει μεγάλη πατούσα. 44 σε running, 45 σε Jordan. Από πού τα ψωνίζεις αυτά. Συνήθως μου τα δίνουνε. Στα δίνουνε. Συνήθως. Εγώ τα παίρνω από το όπο. Από. Όπο. Ποιο είναι το όπο. Όπο. Τι είναι το όπο. Όπο. Έτσι. Μαγαζί, τι είναι, online store, τι είναι. Όχι, τους λες από πού ψωνίζει, όπο. Α, εντάξει. Όπο. Πώς είναι το Amazon, okay. Πώς είναι το Scrooge, okay. Πώς είναι το eBay. Το πιάσα, όπο. Όπο. Τελεία τι. Όπο τελεία φαντάζομαι GR. Okay. Όπο μπαίνεις, κάνεις αυτό, γκουγκλάρεις, okay. Τσεκάρεις, βρίσκεις τις τιμές, κάνεις runs και από εκεί τα παίρνεις. Όπο. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πάμε. Όντως έπαιζε αυτή η ερώτηση. Ποιο νούμερο που τους φοράω. Ναι. Ναι.
Γαμάνε αυτές οι ερωτήσεις, να ξέρεις. Αυτές είναι που γαμάνε. Ναι. Ποια είναι η πιο ηλίθια ερώτηση που σε ρωτάνε πάντα όταν πηγαίνεις στην πιο κλισέ συνέντευξη που έχεις κάνει? Ποια είναι η νούμερο ένα ερώτηση? Είναι μαλακά, να σου πω κάτι. Ραπ δεν είναι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που με ρωτάς αυτή τη στιγμή, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές και λέω, ρε ηλίθι, προσκαλείτε έναν άνθρωπο. Σωστό. Μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είμαι οποιοδήποτε. Κάντε ένα research, χαλάστε λίγο χρόνο να δείτε τι έχουν ρωτήσει οι άλλοι για να κάνετε τη διαφορά. Σωστό. Μην είστε μπινέδες. Δηλαδή, καλά, εγώ γενικότερα δεν είμαι πολύ. Δηλαδή, πάω πολύ επιλεκτικά. Πήγαινα βασικά. Και πήγαινα για όπου ένιωθα ή ότι, υπάρχει λίγο challenge. Ναι. Δηλαδή, θα σου πω στον Κωστόπουλο πήγα για τον Γουστάρα, φίλε, είναι τυπάρα. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο προσωπικά. Εκεί τον γνώρισα. Στο Joy. Άρα, πώς ήξερες ότι είναι τυπάρα? Από αυτό που έβλεπα, ρε. Α. Και ήταν και λίγο challenge, γιατί λέω τώρα. Θα μου την πει, θα θέλει να μου την πέσει, είναι challenge. Ναι. Θα τα βρούμε, είναι αλητεία. Τον γουστάρω. Ωραίος. Δεν ήταν τώρα, θέλω να σου πω, όταν είχα βγάλει τη ζωγραφία, με είχαν γαμίσει, ας πούμε, με ήθελε ο Λιάγκας και ο Σκορδά. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω, γιατί ξέρω ότι δεν με ξέρετε. Απλά ακούσα τη ζωγραφία, ναι, έχει γίνει τώρα σούσουρο, με θέλετε, τι να πούμε. Σωστό. Κατάλαβες. Δεν λέω, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Αλλά εγώ τη δουλειά έχω εκεί πέρα, τι να πούμε. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι, δεν είναι ενδιαφέρον. Ας πούμε στο Joy που είχα πάει που είναι βιογραφικό, γούσταρα. Το Joy. Ένα που έκανε η έρτρεση, αλλά είναι έτσι λίγο πιο κουλτουριάρικο. Μ' άρεσε πολύ. Πιο αναργοάπλητο. Ναι. Στο Mad, ας πούμε, θα πάω γιατί είναι μουσικό κανάλι. Είναι άμεσα συνδεμένο με αυτό που κάνουμε. Αρναούτογλου, θα πήγαινες late night show? Κοίτα, επειδή δεν έπαιζε τον καιρό που εγώ ασχολούμουν, τι να σου πω τώρα. Είναι και αυτός, δεν μπορώ να τον κατατάξω στην κατηγορία, ρε φίλε, του μεσημεριανού του ξεφτιλάδικου. Έχει ένα πιο ωραίο vibe. Σωστά. Okay. Μάλιστα. Αλλά ποια ήταν στο η ερώτηση? Μουτσινά θα περίμενε, πήγαινες, δεν δηλαδή. Είπαμε τελικά, ρε μαλάκα. Η ερώτηση ήταν ποια ήταν, ότι... το ξέχασα κι εγώ. Ναι, ποια είναι η πιο κλισέ τέτοια. Ποια είναι η πιο κλισέ, ναι. Γιατί μηδενιστής? Α, αυτή... γιατί σε λένε μηδενιστή. Ναι, γιατί μηδενιστής, αυτή είναι η πρώτη. Ωραία. Ρε μαλάκες. Ραπ δεν είναι αυτό. Ραπ δεν είναι αυτό. Γαμώ την πουτάνα μου, ενημερωθείτε, δείτε όλοι το ίδιο, γιατί μη δεν είστε. Δεύτερη ερώτηση κλασική. Πώς σου φαίνεται το hip hop τώρα στην Ελλάδα? Κοίτα, αυτό εντάξει πρέπει να το ρωτήσω κι εγώ. Έλα μου ρε μαλάκα, πώς μου φαίνεται το hip hop? Όμορφο, είναι ωραία μαλλιά, έχει ωραίο σώμα, έχει. Γάμισε με πώς μου φαίνεται το hip hop στην Ελλάδα, στα αρχίδια μου. Όχι, εγώ θα σε ρωτήσω όντως γιατί σε λένε μη δεν είστε. Α, όντως θα το κάνεις αυτό? Μιας και το είπες. Ωραίο, ρε. Θα ξεκινήσω λίγο δυνατά τώρα. Για πάμε λίγο δυνατά. Για πιάσε με προετοιμαστε. Στο αγαπημένο μου τραγούδι. Από τα τραγούδια σου. Στο αγαπημένο μου. Από τα τραγούδια σου. Στο Hannibal, το οποίο το έβαζα σε όλες μου τις καταγραφίες, αν έχεις δει. Ναι, έχω δει. Και τους έλεγα. Το είδα, να ξέρεις ότι το είδα στη συνέχεια, δεν ήξερα ότι το βάζεις. Ναι. Ναι. Το γράφανε και κάτω από τα σχόλιά σου. Λες ότι έχουν shooters οι YouTubers, λένε ρε. Λένε ρε. Πετάγεται η τσουτσού από πίσω. Πιήρε μαλακα αυτή. Ακαλά λες εσύ, όνειρα γλυκά. Κάτσε ρε μαλακα, ποια τσουτσού, εγώ το λέω εδώ και τον back vocal. Πιήρε μαλακα. Το ίδιο. Μιλάς στον εαυτό σου. Ναι ρε μαλακα. Αυτόν κακό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένας από πίσω. Ωραία, ο γαμάτος που παίζει από πίσω και λέει, πιήρε μαλακα αυτή. Γνώμη που ξεκινάς εκπομπή στο YouTube. Δηλαδή τώρα θα έχεις shooters που θα είσαι και YouTuber. Κάτσε, καταρχάς, εγώ δεν το ξεκίνησα αυτό με γνώμονα να γίνω YouTuber. Μπορεί να πήγαινε στην τηλεόραση, μπορεί να το κράταγα στο σκληρό μου δίσκο. Μπορεί να το βάζαμε και στον κόλλο μας. Μπορεί να το πήγαινα στο Netflix, μπορεί να το βάζω στο YouTube. Ναι, μπορεί να το κάναμε απλά για να καβλαντήσουμε και να περάσουμε καλά. Σωστό. Από την άλλη, το YouTube εμένα είναι ένα κομμάτι το οποίο, ρε φίλε, δεν το έχω ψάξει. Γουστάρω. Μπαίνω στο YouTube όπως όλος ο κόσμος. Ψάχνω διάφορα πράγματα που εμένα με ενδιαφέρουν κτλ. Αλλά δεν ήταν η ιδέα μου, α, να γίνω YouTuber. Πρώτα θα μπούμε στο τσόντο site, μετά στο YouTube. Α, μπράβο. Το ίδιο βασικά μου κάνει. Ούτως ώστε, απλά επειδή υπάρχει πλέον αυτό το μέσο, θέλω να πω ότι και να το κάνω και να θέλω να το προβάλλω να βγει καλό, δεν είναι ότι θα σπάσω τα αρχίδια μου να πω, θα το πάρει μου, ρε, τι λες, τα αρχίδια μου η τηλεόραση. Τώρα υπάρχει αυτό και όποιος θέλει, ό,τι θέλει το σηκώνει. Σωστό. Άρα, why not, να το κάνουμε όπως το γουστάρουμε και να το δει και ο κόσμος. Μπορεί να του έρθει καμία ιδέα. Να πει, κοίτα, πήγαν εκεί, τι ωραία που πέρασαν αυτοί, έτσι πρέπει να περνάει ο κόσμος. Όχι, είδα αυτό το σημείο, είδα αυτό το πίνακα, είδα αυτά τα αρχίδια μας, είδες. Ναι, εδώ. Γνώμη για ματ βραβεία hip hop. Κοίταξε. Καταρχήν θέλω να μου σχολιάσεις το back to back του Sneak. Ποιο back to back? Έχει κάνει 2-2, είχε φύγει με ένα βραβείο. Μία με ένα φρούτο, την άλλη με ένα άλλο φρούτο. Κάτι κράταγε κάθε χρόνο. Κοίτα, θα σου πω τι γίνεται, ρε φίλε. Είναι φυσικό και επόμενο, ας πούμε, τη χρονιά που τα πήρε ο Sneak, να τα πάρει ο Sneak. Αντικειμενικά.
Το πήρε δίκαια, θεωρείς. Σαφώς και το πήρε δίκαια. Γιατί δεν το πήρε δίκαια. Ασχέτως ότι, και στο λέω εκ πείρας, επιλέγουν που τα δίνουν τα βραβεία. Α. Πρόσεξε. Οπα. Γιατί είμαι σε αυτό το industry και ιδίως τότε ήμουνα μέσα σε αυτό και το βίωνα. Όμως δεν το κάνουν εχουίστικα. Δηλαδή θέλω να σου πω, όντως το άξιζε να το πάρει ο Sneak. Όντως εγώ το άξιζα να το πάρω με τη ζωγραφιά. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω. Δηλαδή, άμα θέλουν, μου το παίρνουν και το δίνουν αλλού, τόσο απλά. Ναι. Γιατί υπάρχουν συμφωνίες από πίσω. Άρα υπάρχει πλέμπα εκεί πέρα. Και το βλέπω φέτος ότι θα το πάρουν άλλοι οι οποίοι εκπροσωπούν μια συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία. Γιατί μπορεί και το κάνει. Δεν είναι ναι. Θέμα hate, γιατί σου λέω ότι το έχω περάσει κι εγώ. Ναι. Απλά δεν είναι καθαρό. Είναι καθαρά ποιους θέλουν να προωθήσουν. Βεβαίως σου λέω, δεν θα το κάνουν εχουίστικα, δηλαδή να είναι κάποιος πουθενάς και να το δώσουν. Ναι. Και θα φάνε ντομάτες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι και τα παιδιά που θα το πάρουν φέτος δεν το αξίζουν, γιατί και τότε που τα πήρε ο Sneak, στην κόντρα. Δηλαδή θέλω να σου πω, ίσα παίζανε. Αν έπρεπε να επιλέξεις έναν από τη νέα γενιά για συνεργασία, ποιος θα ήταν αυτός και γιατί. Τους γουστάρεις, δεν τους γουστάρεις. Πρέπει να πάρεις έναν από τη νέα γενιά. Ναι. Λέμε. Καλά, εντάξει, επειδή του κάνουμε και μουσική, θα μου πεις, αλλά τον γουστάρω, θα βάζα SDK. Ναι. Θα βάζα το rap team που έκανε το καινούριο, το κομμάτι αυτό που βγάλε το τελευταίο. Τέλος πάντων, που είναι από τη φάση του Eversor και τα λοιπά. Α, του Eversor, ναι. Ναι. Ο Eversor είναι εργαλείο. Α. Με τον Eversor για την ιστορία. Έχω ένα ζαχαροπλαστείο στο φάλαιο που λέγεται Eversor, γι' αυτό. Sorry Eversor, αλλά bro δεν είμαι τη φάση. Ο Eversor γαμάει, φίλε, είναι respect. Υπέρ σε αυτό που κάνει. Από τους λίγο πιο γνωστούς που έχουν πιο πολύ hype. Ωραία, λοιπόν, επειδή εκεί σε τρώει ο κόλλος να πάμε, θα έκανα με Above the Hood, θα έκανα. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Σαφώς καλά έχω κάνει κιόλας με το Maverick και όλο το Loco Music. Ναι. Με την ομάδα του αυτή θα έκανα. Ούτε τους Maverick, ξέρω, μόνο τον NBA. Maverick. Τον άλλο. Ωραία, να σου, επειδή δεν μου απαντάς αυτό που θέλω, ρε παιδί, θέλω να σου ρωτήσω. Μαλάκα, σου απαντάω, εσύ δεν το δέχεσαι. Λοιπόν, ναι. Από τους τέσσερις που θα σου πω, ωραία. Sneak, ναι. Light, Mad Clip, Tous. Ο Tous δεν είναι της νέας γενιάς, είναι πόσα χρόνια. Τώρα το γάμισες, ο Tous τι δουλειά ωραία, έχεις από την τετράδα. Ωραία, είμαι χαζός. Λοιπόν, Sneak, με Light. Με τους παρεμπιπτόντους θα έκανα. Για να μην σε κουράζω, με τους υπόλοιπους δεν θα έκανα. Αν έπρεπε να διαλέξεις, και... έπρεπε. Δηλαδή σου λέγανε ή σου παίρνουμε το κεφάλι ή κάνεις. Δεν με το Sneak, super, μάλλον, με το Light, με το Mad Clip ή το Sasuke. Με το Sasuke. Με το Sasuke. Θα σου πω όμως γιατί. Sneak like, Light ή Mad Clip, αν έπρεπε οπωσδήποτε. Ιδεολογικά δεν ταιριάζω με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι ο Sasuke μπορεί να βγάλει και πιο συναισθηματικό, ρομαντικό και πιο διαφορετικό στυλ και στίχο. Και τελειώνει εκεί. Από εκεί και πέρα, αν μου πεις, με κανένα τους. Τώρα, αν πάρουν το κεφάλι μου, δεν γίνεται αυτό που λες. Πήγες να πεις θα μου κλάσουν τα αρχίδια. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό που λες, ρε φίλε. Αν πάρει το κεφάλι, ποιος θα μου πάρει το κεφάλι. Λέμε τώρα, κάναμε συμβόλαιο. Να, μην το λέμε, κανένα συμβόλαιο. Πάμε. Ωραία. Καθαρά γνώμη για τα skills και μόνο. Okay. Αυτή την ερώτηση τώρα, skills, επειδή εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει skills, ρώτησα να μην πω καμιά μαλακία. Sneak ή Light. Και λέω αυτούς δύο γιατί είναι πιο έτσι κοντά, ας το πούμε. Για skills μιλάμε τώρα, έτσι, για στίχους, για αν πατάνε στο μέτρο, έχω ακούσει εσένα να λες. Επειδή λοιπόν έχω πει χιλιάδες φορές ότι ένας καλλιτέχνης είναι ένα ολόκληρο κάδρο. Ναι. Που αυτό το κάδρο έχει πολλά κομματάκια, αυτό το puzzle. Άλλοι είναι πιο δυνατοί αλλού, άλλοι είναι πιο δυνατοί αλλού. Αν μου πεις για στίχο, εντάξει, μαλάκα, ο Sneak φεύγει. Είναι σαφώς καλύτερος από όλους αυτούς που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Για το λόγο ότι εγώ ήμουν πάντα της άποψης ότι το rap, αν δεν έχει punchline, τελειώνει εκεί, ρε φίλε. Δεν είναι rap. Δεν μπορείς να χώνεις rap και απλά το κουπλέ σου να περνάει και να φεύγει. Ασχέτως αν ακούω ή δεν ακούω Sneak ή αυτή τη μουσική, τέλος πάντων, την trap, μπορώ να την κρίνω και να κρίνω αντικειμενικά, δίκαια. Ναι. Όχι αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Οπότε σου λέω ότι ο Sneak είναι πολύ δυνατός και τα punchline του έρχονται το ένα μετά το άλλο. Okay. Άρα στο στίχο σαφώς και το δίνω στο Sneak. Τους έχω δει όμως και τους δύο στο stage. Ναι. Στο stage ο Light είναι πολύ δυνατός. Ο Light. Σαφώς. Ούτως ώστε θέλω να σου πω λίγο ένας, λίγο άλλος κάπου. Προσωπική μου άποψη. Ναι. Κάπου νικάει ο ένας, κάπου νικάει ο άλλος. Τώρα άμα μου πεις ποιος πατάει καλύτερα, θα σου έλεγα ότι πάνω κάτω τα ίδια είναι. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα τρελά flows. Okay. Αυτό που κάνουν, το κάνουν καλά. Γιατί δεν θα κάτσω να τους συγκρίνω
με τον answer που το παιδί ας πούμε πυροβολάει πάνω στα beat, θα κάτσω να τους συγκρίνω με αυτό που κάνουν. Και αυτό που κάνουν, το κάνουν καλά. It's okay. Top 5 λαϊκούς τραγουδιστές κατά τη γνώμη σου. Μαλάκα, δεν ακούω λαϊκή μουσική, μου το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω. Ωραία, top 5 για σένα, τραγουδιστές, όχι rap, trap κλπ. Από τους πολύ γνωστούς, ρε παιδί μου. Εντάξει, τρομερή δηλαδή από... φωνή και τον έχω πολύ ψηλά. Ποιο να σου πω τώρα, από Καρπά, από... Τι είναι ο Καρπάς? Είμαι λαϊκός, δεν τον λέω, Φυσφής. Έστω. Τι είναι το Φυσφής? Ονόματα, τραγουδιστές. Με γαμάς τώρα επίτηδες, δεν ξέρω Φυσφή εγώ κι αυτά. Οικονομόπουλο. Οικονομόπουλο, τώρα καταλαβαίνομαστε. Ωραία, μπορώ, εντάξει, λοιπόν, ο άλλος είναι ο Φυσφής είναι ανεργόμενος, τώρα ξεκίνησε. Ωραία, καλή αρχή. Έχουμε, αχα, στο Φυσφή. Τσιτσιπάς, μπορεί να μην ξέρεις τον Τσιτσιπά. Ποιος είναι Τσιτσιπάς? Λίγο πιο μεγάλος, εντάξει, δεν έκανε την καριέρα τη μεγάλη ποτέ. Ωραία, Αργυρό. Αργυρό τον ξέρω. Του πούστα με, δεν ξέρω τον Αργυρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε, επειδή δεν το ξέρεις προσωπικά. Όλους αυτούς ξέρω προσωπικά. Θέλω κονεδάκι να μου έρθει εδώ. Ωραία. Θα γίνει. Κωστάκης, του έχω κάνει 3 φορές follow, έχω πάρει τα αρχίδια μου. Λέγε ρε. Ναι, δεν το βλέπει μάλλον. Ή το βλέπει και σνομπάρι. Εντάξει, σνομπάρι. Μπορεί να μου γουστάρει. Αν είσαι ένα κομμενάκι, το ξέρει. Θα έχει στείλει κατευθείαν πίσω και μήνυμα. Κάνει τέτοια. Ναι. Κωστάκη, δεν μα τα έχει πει αυτά. Θα παίξω εξελικτική γνωριμία, να ξέρει. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω τόσο τώρα. Χαβαλέ κάνω. Αλλά μέσω τη εταιρεία τον έχω γνωρίσει και έχουμε βρεθεί στον ίδιο χώρο. Top 5 πιο όμορφων αντρών από κανένα μοντέλο, από κανένα φίλο. Ξέρω. Ξέρω εγώ. Οι περισσότεροι θα μου βάλουν μέσα, ξέρω εγώ, το σπαλιάρα, θα παίξουν γαλά. Γιατί είμαι μαλάκα γκόμενα για να σου πω το σπαλιάρα. Σωστό. Ξέρω εγώ πώ τη βλέπει η γκόμενα του σπαλιάρα. Μαλακία δεν είναι αυτή η ερώτηση τώρα, αντικειμενικά. Ναι. Για τον Μπούτσο. Δεν είναι. Την έγραψα πριν και είπα να την πω. Δεν γαμιέται. Δεν μα αρέσει καμία και κανένα. Δεν πάνε να γαμηθείτε όλοι. Την είδα τόλη ωραία. Ξαφνικά έρθετε εδώ στο αυτοκίνητο να δειχτεί το τι στο ρέι. Όχι, ωραία. 52 φίλτρα στην κάθε φωτογραφία. Βάλτε και 50. Γνώμη για τα φίλτρα στο Instagram τώρα. Για τον Μπούτσο να κάνω update. Update όλα. Update, τι είναι αυτά. Ρε μαλάκα, εντωμεταξύ βλέπω τώρα άντρες και μου βάζουν φίλτρα ομορφιάς στις φωτογραφίες. Έκλασες, ακούστηκε. Όχι, είσαι μαλάκα. Νόμιζα ότι έκανε το... Θα το είχες καταλάβει, φίλε μου, αυτομάτως. Ωραία. Και όχι από τον ήχο. Φίλτρα ομορφιάς. Έχετε τρελαθεί. Ναι. Για το πέος. Μαλάκα, αλήθεια, πες μου τώρα. Όχι, σκέψου να βγεις, δηλαδή, αυτό που γίνεται στάνταρ στην Ελλάδα. Τη βλέπεις, top μουνή, έμπαινα, μακροβούτια, γυναίκα μου, όνειρό μου, ζωή μου, βγαίνεις. Εκτός ότι είναι ένα 30 όλες, δεν έχω και το πρώτο boy, αλλά εκτός ότι είναι όλες ένα 30, μην ξεβαφτεί. Ναι, ρε, σε πήρε και σε σήκωσε. Καταρχάς, σου γαμήθηκε τα από το είναι. Εσύ δηλαδή μιλάς αν τη δεις έξω, δηλαδή. Ή αν τη δεις πρώτα από το Instagram και μετά βγει. Καταρχήν δεν την αναγνωρίζεις έξω. Έχει τύχει να έρθει η κοπέλα την οποία την ακολουθούσα, την είχα ξεφτυλίσει στο like, ήρθε, με χαιρέτησε. Τι λέει, ποια είσαι εσύ? Μου λέει τάδε, ποια τάδε. Ναι, μέχρι στο Instagram. Δάμισε. Εκεί δεν σηκώνει μήνυση. Με έκανε unfollow, δεν κατάλαβες, μου την είπε κιόλας. Εκεί σηκώνει μήνυση. Και ήταν άλλα τα άλλα κουτρουβάλα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου YouTuber? Φουσιάλης, ρε μαλάκα. Εκτός από μένα τώρα. Φουσιάλης, ρε μαλάκα, τι θέλεις τώρα. Να σου πω ξενούς. Δεν ξέρω εγώ ξενούς. Δηλαδή, έλα, από τους παλιούς, τους καλούς, τους γαμάτους τώρα. Ξυστή. Δεν γίνεται να μην ξέρει, δεν έχεις δει κοντόπα. Δεν γίνεται να μην έχεις γελάσει με μπραφ. Δεν γίνεται να μην έχεις δει ένα επεισόδιο μαλλιά της Cooking. Λοιπόν, δεν έχω δει κανένα επεισόδιο, γι' αυτό σου λέω. Πούτσα σου όλα. Έχω δει Μπούγια όμως και γούσταρα. Μπούγια. Γούσταρα πολύ. Έχω δει. Και όχι ότι ντυσάρω, δεν έχει τύχει να κάτσω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ είμαι άσχημο. Κοντοπίδι. Να σου πω την αλήθεια, στη συνέχεια. Απόδειξε όλοι. Α, φέρτε μας δύο νεράκια. Ένα ευρώ ρέστα δηλαδή. Στη συνέχεια. Πόπα, ανέβηκε. Μ' άρεσε ο Κοντοπίδης. Ναι. Στην αρχή δεν μου πολύ άρεσε. Εντάξει. Μου φαινόταν λίγο κρυόκολο το χιούμορ. Mm. Αλλά πλέον μου αρέσει πολύ. Άποψη για γυμναστηριακούς YouTubers. Ελληνές. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μου άρεσε αυτή. Η παραγωγή κερνάει και νεράκι. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Αφήνουμε και ένα ευρώ μπουρμπουάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το τατού. 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 Λοιπόν. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Και καλά έκανε και μου την έκανε αυτή την ερώτηση. Ναι. Θέλω να πω. Σε όλους τους πιτσιρικάδες. Σε όλους ή σε όλους τους πιτσιρικάδες. Περίμενε, περίμενε. Να βγω τώρα, προλαβαίνω. Περίμενε, ρε μαλάκα. Τώρα. Φύγε, φύγε. Που γουστάρουν να ασχοληθούν και την ψάχνουν με αυτό το όλο το industry και όλη αυτή τη φάση. Και θέλουν να μπουν στα γυμναστήρια και θέλουν να τα γαμίσουν όλα και θέλουν να πριστούν και θέλουν να ξεπριστούν και θέλουν να γίνουν. Και θέλουν να μικρύνει το πουλί τους από τα αναβολικά. Ναι, και επειδή. Μικραίνει το πουλί από τα αναβολικά. Αυτές είναι πούτσες μπλε μαλαματένιες, μικρύνουν τα αρχίδια σου, γίνονται λίγο κρουτών, αλλά το πουλί είναι μια χαρά. Το δοκάρι. Πουλί, δοκάρι, Ναι. Επειδή μου στέλνουν πολλά προσωπικά μηνύματα και μου έχουν στείλει ιδίως, μου έχουν προωθήσει μάλλον
links από ένα παρεάκι, κάτι τυπάκια εδώ στην Ελλάδα που κάνουν διάφορα γυμναστηριακά και δίνουν διάφορες συμβουλές διατροφής κτλ. Όπου σαφώς πολλά από αυτά που λένε είναι σωστά. Πολλά από αυτά που λένε είναι μαλακίες. Σαν εγώ να βγώνω και να αρχίσω να μιλάω για ράπ, ας πούμε. Θα πω πίπες. Θα πω και τρία σωστά που τα έχω ακούσει. Ναι, σίγουρα το κατέχουν και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω, μου στείλανε και μου λένε, είναι πολύ καλά αυτά τα συμπληρώματα. Βγαίνει ο άλλος, ας πούμε, στο βίντεο και λέει, είναι τα καλύτερα συμπληρώματα. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Τα καλύτερα συμπληρώματα είναι αυτά στην Ελλάδα. Κάτσε ρε μαλάκα, με ποιο γνώμονα είναι τα καλύτερα, με ποιον. Από ποια άποψη είναι τα καλύτερα, από άποψη υγείας, από άποψη διαλυτότητας, από πού τα πήρες, τα δοκίμασες όλα και κάνω διαφορά με τα άλλα. Αυτό, παιδιά, δεν ισχύει, είναι καθαρά χορηγή τους, θέλω να το προωθήσω το υλικό και τα αρχίδια μου κουνήθηκαν, επειδή έχω πει ό,τι συμπλήρωμα υπάρχει, μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι και μην καταρχάς χαλάτε τα λεφτά σας, γιατί τα πιο πολλά συμπληρώματα είναι απλά τζάμπα έξοδα. Η γυμναστική είναι 80% φαγητό, 70% φαγητό, 20% ξεκούραση, 10% προπόνηση. Τόσο πολύ παίζει ρόλο το φαγητό σας, το συμπλήρωμα. Το λέει και η λέξη είναι συμπλήρωμα. Και δεν χρειάζεστε όλα αυτά τα κέρατα που πλασάρουν τα pre-workout, μετά-workout, τα αυτό-workout, εκείνο το άλλο, πώς το λένε, το άλλο που κάνει αιμάτωση, το άλλο. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Α, εν τω μεταξύ, ρε μαλάκα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παλικαράκι που το έχεις κάνει και... Συνέντευξη. Α, το Φίλιππο θα λες. Το Φίλιππο. Ναι, αλλά καλά το παιδί, γιατί πραγματικά έχει και αυτός 5-10 γνώσεις. Αλλά μερικά από αυτά που λέει είναι τραγίλες. Δηλαδή, ναι, δηλαδή κάθεται τώρα και λέει, είδα ένα τέτοιο, μου το στείλανε αυτό το link, και λέει ο Τάδε εναντίον λέει των διατροφολόγων. Σάπαρε. Ναι. Και κάθομαι λοιπόν και το βλέπω. Ότι πήγε κάποιος στο γυμναστήριο και του λέει, μου φτιάξε λέει μια διατροφή ο διατροφολόγος μου. Και μου είπε, και μετά έκραζε και του φτιάξε λέει το στάκι λέει, με ψωμί σίκαλης, ένα φρούτο επιλογής, ένα αυτό, ένα εκείνο, και αυτά είναι αρχίδια και εγώ του είπα θα σου πω πως θα γίνεις και τα λοιπά. Δεν πήγε εκεί πέρα και του είπε σου δίνω αυτή τη διατροφή για να γίνεις ο Τζέι Κάτλερ, σου δίνω αυτή τη διατροφή για να δυνατήσεις. Από εκεί και πέρα εμένα η ερώτησή μου είναι, ναι, μία βασική ιδέα μπορείς να την πεις στον οποιοδήποτε. Ένα βασικό πλάνο υπάρχουν, τα basics υπάρχουν, ναι. Πού ξέρεις εσύ ρε μεγάλε το παιδάκι αυτό, σε τι κατάσταση είναι ο μεταβολισμός του, έτσι, πόσες θερμίδες δηλαδή και ποιες τροφές μεταβολίζει, τι κάνει, τι ράνει, από πού και ως πού εσύ βγαίνεις και ακυρώνεις όλους αυτούς που έχουν διπλώματα, που ναι υπάρχουν πολλοί μπακάλιδες, αλλά ποιος είσαι εσύ στην τελική, γιατί πόσο χρόνο είναι αυτός καταρχάς. Κάτω από 30 θεωρώ. Ποια 30 ρε μαλάκα. Από πού και σου πω όλη αυτή η εμπειρία. Και μετά λοιπόν θα σου πω το άλλο που ήρθε και κούμπωσε. Το είδα λοιπόν και λέω μαλάκα τι τυπάκι είναι αυτό. Μου θύμισε και λίγο την Παναγιώτα Ρέα έτσι με αυτό το χρώμα που έχει στο μαλλί. Έλεν DeGeneres μου θυμίζει πιο πολύ εμένα και τσιπικάω. Αυτό. Λοιπόν και σου λέω και πάλι έτσι. No hate. Αλλά εντάξει έχει τη φάση του ρε παιδί μου. Άσε το διάλογο σου. Ποια η γνώμη σου για τον Άρβα, τον ξέρεις τον Άρβα? Ναι. Για τον Μπουρνάρα, ο Μπουρνάρας είναι... Δεν τον ξέρω τον Μπουρνάρα. Ο Μπουρνάρας είναι ένας YouTuber ο οποίος είχε διάφορα βιντεάκια κλπ. 170.000 subs. Δεν τον ξέρω εννοώ προσωπικά. Πάει να το γυρίσει στο trap. Καλά να κάνει. Καλά να κάνει. Όλοι το γυρνάνε στο trap τώρα, ρε. Γνώμη για Lil Άρβα. Για τον Άρβα. Δεν τον ξέρω επίσης πολύ καλά. Θα σου πω λοιπόν ότι είχε έρθει κάποτε, με πήρε ένα τηλέφωνο, λέει είμαι ο Άρβα, ναι χάρηκα, μου ακούστηκε στην αρχή σαν εταιρεία από παγωτά. Δεν μπορεί να θέλει καμιά χορηγία να δώσει. Μου λέει είμαι ο Άρβα. Ξέρεις, στη Σουηδία έχουμε τα Άρλα. Α, ναι. Υπάρχουν και εδώ τα Άρλα. Μπράβο, αυτό, σουηδικό. Μπράβο. Λοιπόν, και λες ο Άρλα, γίναμε τώρα, ναι, πάμε γίναμε, για γαμό τις χορηγίες. Θα πατήσω το τελείο τέλος, μου σκάει με ένα iPhone και μου λέει κάνω λέει βίντεο κλιπ με iPhone, λέει και θέλω να το πλασάρω σαν ιδέα, θέλω να πεις ένα στίχο από το κομμάτι. Why not, να το κάνουμε, γιατί όχι. Το κάνω. Και τον βλέπω μετά από πάρα πολύ καιρό, τον Άρβα, σε ένα panic party στο Island. Πού σε ρε Άρβα? Ο Άρβα πλέον μάλλον δεν ξέρω, είχε φουσκώσει ρε παιδί, τον είδα λίγο σαν γαλοπούλα φουσκωμένη. Πήρε λίγο boy. Είχε λίγο ανεβάσει λίγο τον αμανέ, μου λέει, άσε λέει μετά το YouTube και όλα αυτά τα βίντεο που κάνω, εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Ναι. Μαλάκα, αλλά το λέγε σοβαρά. Μαλάκα λέει δεν αντέχω, λέει τα μουνιά, λέει με ενοχλούν, μου με τραβάνε στον δρόμο, μου την πέφτουν και λέω. Ρε μαλάκα. Ραπ δεν είναι αυτό. Πραγματικά ραπ δεν είναι αυτό. Δηλαδή, φίλε, να σου πω κάτι. Παίζει να είναι το αγαπημένο μου βίντεο. Ηρεμήστε, ρε μαλάκες.
Σιγά βρε μαλάκα. Να πω τώρα στίχο του Sneak. Ναι, πες. Ποια λεφτά, ποια μουνιά, μάλλον τάδε σινεμά. Ωραία, ακριβώς αυτό. Θέλω να πω ότι μη μου τα λες εμένα και όχι ότι είμαι εγώ κάτι. Μη μου τα λες στο τηλέφωνο, ναι, το μαγαζί μου είναι έτοιμο. Και πρώτα απ' όλα εκτίθεσαι, γελάει ο κόσμος με αυτά. Εγώ δεν μπορώ με αυτά τα άτομα να συνεπάρξω, ρε φίλε. Με το που μου το είπε αυτό, το είπα χάρηκα και έφυγα. Γνώμη για YouTubers που κάνουν rap. Εντάξει μωρέ μαλάκα, τώρα ξέρεις τι αγγλικά, άκου να δεις. Από παλιά θεωρούν ότι το rap είναι μια τέχνη που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Ναι. Δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Θα μπορούσα να κάνω rap. Ρε μαλάκα, θα μπορούσα κι εγώ να τραγουδήσω. Άμα με ρωτήσεις θα μπορούσα να τραγουδήσω. Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι γελίο. Τα καλύτερα diss ποια ήτανε που θεωρείς ότι έχουν μείνει στην ιστορία. Και βάλε μου και ένα δικό σου μέσα, άμα γουστάρεις. Εδώ είπες εμένα για καλύτερο YouTuber, οπότε μπορείς να πεις ό,τι θες. Μ' άρεσε, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τον τίτλο. Μ' άρεσε να δεις τώρα τελευταία, πάνε κάτι χρονάκια, ένα πολύ δυνατό τον RNS, βασικά του Κανόνα, γάμισε. Ο Πουρνάρας, ναι. Είναι 19 χρονών. Okay. Βγήκε και είπε σε Insta Story γάμο του RNS. Ωραία, και μετά. Και θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ. Δεν ήξερα τι είναι η RNS. Mm. Δεν ακούω αυτή τη μουσική. Mm. Μαθαίνω αυτό που κάνω Πουρνάρας. Mm. Και μου βάζουν κάποια παιδιά, θέλεις να δεις τους RNS. Mm. Και είδα το κλιπάκι του RNS. Mm. Και λέω, μάλλον έκανε μαλακία ο Πουρνάρας. Μάλλον. Λέω τώρα εγώ. Βέβαια βγήκε. Παντελονάτα και αντρίκια και ζήτησε συγγνώμη. Α, ωραία. Γιατί ήταν κάπου με τον Μπάφμαν και κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι το πριν γιατί έγινε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Ραπ δεν είναι αυτό. Έχει τσακωθεί ποτέ στον δρόμο, έχει δώσει μπουνιά. Μπορεί έχω τσακωθεί γενικότερα, δεν είμαι όμως αυτός που προκαλώ. Δεν θα προκαλέσω, δεν ενοχλώ ποτέ. Δεν είσαι ότι κοιτάς ρε. Όχι ρε μαλάκα. Και γενικότερα ποτέ δεν ήμουνα, ποτέ δεν πειράζω κόσμο, ποτέ δεν εκθέτω κόσμο, ποτέ δεν θα πειράξω. Κάποιον που συνοδεύει κοπέλα και αν θέλω δηλαδή να τσακωθώ, αν συνοδεύει κοπέλα δηλαδή θα κοιτάξω να... Ωραία. Ναι, πολλά τέτοια. Αλλά ναι, όπως όλοι έχω τσακωθεί. Λογικό δεν είναι. Το που, τι έγινε στο Club 22. Η King σας πάτησε. Εκεί. Έτσι λέει ο στίχος μετά ρε. Η King σας πάτησε. Είναι αληθινή ερώτηση. Ναι. Στο Club 22 λοιπόν έγινε μία παρεξήγηση. Μεταξύ. Μεταξύ Ζητανή και κάποιων μελών του τότε family. Ναι. Η παρεξήγηση είχε ξεκινήσει τηλεφωνικά με τον Υποχθόνιο και τον Ταραξία, αν δεν κάνω λάθος. Πέσανε κάτι απειλές ότι που μου πατήσει το Club 22 και τέτοια θα γίνει η μανούρα. Εμείς σαφώς πήγαμε στο Club 22, εγώ, ο Χαρμάνης, ο Ήπο, ο Τόλμα. Ναι. Και σε κάποια φάση ενώ είμαστε μέσα, είναι σε ένα live του Method Man. Είμαστε μέσα και γουστάρουμε. Έρχεται κάποιος. Ο Τόλμα είχε βγει έξω για τηλέφωνο, μου λέει: Μαλάκι, λέει, έχουν μαζευτεί λέει, γύρω στα 10-12 άτομα έξω. Λέει και περιμένουν να μας την πέσουν. Οκ, πάμε έξω. Μόλις βγήκαμε έξω, βέβαια, σπάσανε οι περισσότεροι και μείνανε 2-3 άτυχοι. Δεν κατάλαβα κι εγώ γιατί πήγανε να εκπροσωπήσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να πω να βγουν μπροστά για τους άλλους, γιατί δεν είχαμε τσακωθεί με αυτούς. Τέλος πάντων, βγήκαν αυτοί στη μέση, φάγανε αυτοί τα κλατσαμπουνίδια. Και μετά αρχίσαμε τα μπινελίκια διά του τηλεφώνου με τους προσεγγερέ, με τους άλλους του family. Αυτό έγινε στο Club 22, παιδιά. Αλλά περασμένα και χασμένα, it's all good, δεν τρέχει και τίποτα. Άρα, απλά πέσανε μερικές μπουνιές. Δεν είναι κάτι. Σκοπεύεις να γίνεις μπαμπάς. Ναι. Θα προτιμούσα αγόρι, κορίτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κοριτσάκια. Αλλά. Αλλά νομίζω από μια ηλικία και μετά θα φρικάρω. Με τα κοριτσάκια. Εννοώντας ότι ρε φίλε, επειδή είμαι υπερπροστατευτικός με τους δικούς μου ανθρώπους και αν αρχίσω και βλέπω υποψήφιους γαμιάδες και επειδή είμαι και λίγο τσακάλι, εννοώντας επειδή μου τα έχω φάει τα ψωμιά μου και ξέρω τι μου γίνεται, θα γίνει μάχη. Από την άλλη, λες, είναι φυσιολογικό. Βέβαια. Να το παίζεις γαμάω, κάνω ράνο, να μην σου έχει πει η άλλη από εδώ ο μπαμπάς μου, γιατί είσαι. Κατάλαβε, να μην ξέρει ο άλλος τη φάση, γιατί αυτός που θα θέλει να είναι με την κόρη σου από τώρα σε. Αν την έκανες του χρόνου σε 16 χρόνια, δεν θα έχει ιδέα για το ποιος είσαι, για το τι κάνεις και το τι ράνεις. Και να σκάσεις τώρα εσύ πεθερός. Ναι, γαμώ το σπίτι μου, ναι. Την παρατάς. Η πιο κρίσιμη ερώτηση, αν θες την απαντάς, είναι από τις λίγες που δεν είναι υποχρεωτικές. Γιατί είναι λίγο και προσβλητική, αλλά αν θες την απαντάς ρε παιδί μου, άναψε τσιγαράκι, ετοιμάσου. Let's go. Μην παρεξηγηθείς, στο λέω όπως μου το είπανε να το ρωτήσω, θέλουμε λέει να το ρωτήσεις αυτό. Άντε πάμε ντε. Πώς πίνεις τον καφέ σου?
Λοιπόν, άρα να δεις. Ρε φίλε, εγώ θέλω να υπάρχουν και όρια, δηλαδή θέλω να σου πω και από τον κόσμο και από σένα και στην εκπομπή. Όχι, αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι, να μην ξεφεύγουμε. Α, όχι, ναι. Εδώ λίγο το γάμισες. Α, με ψάρωσες. Πάρ' τα αρχίδια μου. Η ερώτηση είναι αληθινή πάντως. Ναι. Σκέτο. Σκέτο. Και να πω επίσης ότι πίνω καταρχάς εσπρέσο και μετά ελληνικό, τίποτε άλλο. Γνώμη για κοντιζά. Συμπαθέστατος. Κοίταξα λιγάκι το βιογραφικό του, γιατί γενικότερα μου αρέσει το θέμα μαγειρικής. Δεν είναι και κανένα βαρβάτο, αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να απαντήσω, μάγκας. Πώς νιώθεις που είσαι ο πρώτος ράπερ, σεφ με πολλά τατουάζ, δηλαδή ο Πετρετζίκης ακολούθησε τη δικιά σου τη συνταγή και έκανα και plot twist. Κοίτα, συνταγή Πετρετζίκης και τα κάνεις όλα. Θα σου πω τι γίνεται, καταρχάς εγώ δεν είμαι σεφ. Εγώ πήγα έχεις και τελειώσει. Ναι, έχω τελειώσει, πήγα και σπούδασα, αλλά δεν είμαι επαγγελματίας, γιατί δεν πήγα σε κουζίνα να ζυμωθώ δίπλα από ένα τσακάλι σεφ να μάθω. Οι υπόλοιποι είναι επαγγελματίες. Mm. Ούτως ώστε εγώ είμαι χομπίστας. Το κάνω για πάρτι. Γνώμη για σπαλιάρα. Γάμο το παιδί. Κάναμε και παρέα παλιότερα. Τρελοκομείο. Είναι αυθεντικός πολύ. Ναι. Το γουστάρω πολύ, ρε φίλε. Εντάξει, έχουμε χαθεί χρόνια τώρα. Σκοπός, εδώ μπορείτε να τα ξαναπείτε. Ναι. Με αυτό το βίντεο. Για να παίξει μπάλα. Έχουμε κάνει και κάτι εξορμής καλοκαιρινές μαζί σε κάτι ξενοδοχεία, σε κάτι τέτοια. Έχουμε κάνει αραλίκια ωραία. Παίζαμε επιτραπέζια. Αυτά ήταν και πολύ καλές φίλες. Το γλεντάγατε εκεί με τα επιτραπέζια. Ναι, ωραία φάση. Είναι τρελοκομείο, σου λέω, και είναι αυθεντικός και τον γουστάρω αυτό. Γνώμη για Λαμπρόπουλο. Ποιος είναι ο Λαμπρόπουλος? Φάνης Λαμπρόπουλος. Ποιος είναι ο Φάνης? Από τους Netflix, ο Παρασκευάς που λέμε. Α, ο Παρασκευάς. Μαλάκα, δεν παρακολουθώ. Γνώμη για Μουτσινά. Επίσης δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Οκ, ξέρω εγώ. Θα πήγαινε στην εκπομπή του που λέγεται η παρέα. Δεν την ξέρω την εκπομπή. Δεν την έχω παρακολουθήσει για να σου πω. Δεν την ξέρω την τέτοια του ρεγάμου. Δεν ήταν αυτή η εκπομπή που δίναν και τα βραβεία της κακοντημένης της εβδομάδας και αντίθηκε χειρότερα. Κάτι τέτοιο κάνανε. Μήπως τον μπερδεύεις με το My Style Rocks. Αλλά έχει κάνει διάφορα έτσι ωραία, περίεργα. Αυτό είναι, αυτό είναι. Όχι, δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινες. Όχι. Τι δουλειά έχεις εκεί. Εντάξει. No hate. Νίκο, sorry. Προσπάθησα. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο? Τα γλωτσομπούνια. Όχι, η γυμναστική. Γυμναστική, ε. Και εγώ τα ίδια έλεγα. Πάντα διάβαστος, ε. Αυτό. Εντάξει. Έχουν ζαλίσει πούτσες, κοντεύουν να σε ρωτήσουν μέχρι και η μάνα μου που δεν έχει καμία ιδέα, δεν ξέρει καν τι ρόλο βαράω. Όχι ότι βαράω κάποιο ρόλο. Πότε σκάει ο μεγάλος ήρωας 2? Είχα διαβάσει ότι είπες όποτε σου καβλώσει, νομίζω. Κάτι θα σου τέτοιο. Πω ότι, όχι, τώρα θα σου πω πιο συγκεκριμένα. Αν και την απάντηση αυτή την έδωσα και στο Gold School, στον ναι, φίλο μας, τον κολλητό μας, τον VG Σάρα. Gold School Podcast, ναι, μας πρόλαβε. Αλλά έχεις κάνει δηλαδή επεισόδιο πριν από μένα σε αυτούς. Yes. Άρα αν θέλουν τα παιδιά να δουν πιο ραπερο συζήτηση, πατάνε Μπαίνει. Gold School Podcast, ναι, και μπαίνετε και βλέπετε, μπαίνει, γιατί εδώ από ό,τι βλέπετε κάνουμε άλλο, είμαι ναι, πιο... Ναι, είναι λίγο lover. Μπράβο. Ωραία. Γνώμη για Τατιάνα Στεφανίδου, έτσι επειδή μου ήρθε. Έτσι. Θα σου απαντήσω στο άλλο ή όχι? Παρένθεση, γνώμη για Τατιάνα. Τι θέλεις να σου πω για Τατιάνα? Μαλλί, ύψος και χαρακτήρα. Το ύψος δεν το ξέρω. Μαλλί. Το μαλλί ωραίο είναι, αφού τη χτενίζουν πριν. Σωστό. Χαρακτήρα. Δεν την ξέρω προσωπικά. Τέλεια, συνεχίζουμε. Αυτό ήθελα. Γάμιση. Απλά μια σφήνα. Μεγάλος ήρωας 2. Επειδή λοιπόν τρέχουμε μαλάκα ένα άλλο project και γουστάρουμε, το έβαλα σε αναμονή. Πρώτον αυτό. Δηλαδή είναι αυτό το FNFR που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο, απαιτεί χρόνο, απαιτεί. FNFR for no fucking reason. For είναι no αυτό fucking που, reason σημαίνει. Που πήγαμε Ιταλία. Είναι για να σκάει, έχει πολύ φαν, περνάμε ωραία, αλλά θέλει και πολύ δουλειά, πολύ τρέξιμο και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Παρ' όλα αυτά, ο Μεγάλος Ήρωας 2 θα έρθει πακέτο με ένα βιβλίο που γράφω εγώ. Όνα σου. Είναι το τελευταίο μέρος λοιπόν, θα κλείσει το part Μεγάλος Ήρωας. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο λέγεται βιβλίο. Ναι, γραμμένο από τα χεράκια μου. Δηλαδή είχαμε τον Τάνο και ψιλογελάγαμε που και που. Να σου πω, εγώ δεν γνωρίζω καν πως γράφεται ένα βιβλίο. Άρα το γράφω όπως μιλάω. Ωραία. Είναι yes, πολύ friendly. Το βιβλίο λέγεται Ο πρώτος και τελευταίος τόμος. Επειδή ο πρώτος μας δίσκος λεγόταν Πρώτος Τόμος. Και είναι η αρχή, αλλά με λεπτομέρειες, το πώς μεγαλώσαμε, το πού φτάσαμε, το ότι δεν είχαμε καταλάβει τι είχαμε δημιουργήσει μέχρι και τη διάλυση, τον Ζητανή με λεπτομέρεια, χωρίς να θίγει τα μέλη του, είναι απλά η ιστορία και η ζωή των Ζητανή. Θα ήθελες να ξαναβρεθείτε όλα τα μέλη των Ζητανή και να τα ξαναβρείτε? Θα ήταν ρομαντικό. Δεν θα ήταν γαμάτο? Θα ήταν γαμάτο, ρε φίλε. Δεν θα το περίμενε πολλοί κόσμος? Θα το ήθελα κι εγώ.
Θα το ήθελα, είναι πολλά στον αέρα όμως. Ναι. Τα οποία είναι αυτό που είπα και στο Bold School. Θα πρέπει να μας βάλει σε ένα δωμάτιο να μας κλείσει να παίξουμε μπουνιές για 5 μέρες να ξεθυμάνουμε. Ναι. Να βρούμε τα αρχίδια όλοι μας και να πούμε εσύ σε γαμιέσαι για αυτό, εσύ για το άλλο. Και όχι να τα αφήνουμε όλα να υποβόσκουνε. Γιατί όταν φίλοι υποβόσκουνε πράγματα και δεν ξεκαθαρίζει τη θέση σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Το υποβόσκουνε είναι λόγω υπό ή σου ήρθε η λέξη. Όχι, δεν είναι λόγω υπό. Είναι υποβόσκουνε. Υποβόσκουνε, δεν βγάζω και την ουρά μου απ' έξω, και από μένα και από τους άλλους. Καλά, μονός καυγάς δεν υπάρχει. Αυτό. Όλοι έχουμε βάλει το χεράκι μας. Μάλιστα. Αυτό. Θα ήταν ωραίο όμως. Εγώ θα ήθελα να το δω κι ας μην ήμουν να τις φάσεις. Θα ήταν ωραίο, αλλά όχι με την έννοια να απλά γίνει, για να γίνει, για να γίνει για δουλειά. Θα ήταν ωραίο να είναι αυθεντικό όπως ήταν παλιά. Ωραία. Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Όλα μπορούν να γίνουν, πιστεύω. Σοφώς. Εγώ πιστεύω ότι όλα μπορούν. Ποτέ δεν λέω όχι, κι εγώ. Υπόδρομο έπαιζες. Όχι. Έχεις βάλει υπόθετο για να χεστείς. Ναι. Πώς λέγεται το θαλάσσιο άλογο? Υπόκαπος. Πώς λέγεται το πλοίο που μπαίνει κάτω από τη θάλασσα? Υποβρύχιο. Υποτροπιάζεις εύκολα? Πάρα πολύ. Έχεις βάλει υποθήκη κάτι? Όχι. Υπό ποιες συνθήκες θα πήγαινε στο Survivor? Υπό τις συνθήκες. Υπό καμία βασικά. Υπό καμία. Μου έγινε να ξέρεις πρόταση για τον Νόμαν στο πρώτο. Για τον Νόμαν. Όχι αυτά που λένε. Εμένα μου έγινε πρόταση, έφτασα σε συμβάσεις. Αυτό το όχι αυτά που λένε ήταν και α το πιάσει του γάμα του. Ναι, δηλαδή εκεί που λένε, έχουν βγει διάφοροι και λένε μου κάνω. Ήμουνα σε φάση υπογραφές και φεύγω. Με τον Νόμι για Μάνο. Ο Μάνος είναι από τους κορυφαίους Έλληνες YouTuber με τα πιο, από τα πιο πολλά. Είναι το παλικάρι. Είναι αυτός με τα σγουρά μαλάκια. Αυτός. Αλλά δεν έχω δει. Ξέρω όμως ποιος είναι. Ωραία. Ο άλλος ο πολύ μεγαλύτερος, ο ακόμα μεγαλύτερος που έχουμε, top of the top, που είναι και στην Κύπρο βέβαια, είναι ο Τούτζε. Γνώμη για Τούτζε. Ο Τούτζε, αυτός ο Κύπριος, με τα φρύδια. Αυτός ο Κύπριος, εμένα μου είναι αντιπαθέστατος. 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 Σοβαρά. Πρώτα απ' όλα, γιατί το χιούμορ του είναι τουλάχιστον... Προσωπική άποψη, έτσι. Καλά, ναι, δεν μιλάω για τον υπόλοιπο κόσμο, για μένα, εμένα ρώτησες. Το χιούμορ του είναι τουλάχιστον ήρθε, πέρασε και δεν μάγκηξε. Το πρόσωπο του είναι ενοχλητικά αντιαισθητικό. Δεν μπορώ ρε φίλε, και επειδή έχει κατά καιρούς νομίζω έχει ασχοληθεί και με εμένα, έχει ασχοληθεί και με άλλους rappers, γενικότερα ασχολείται. Δεν θα έλεγα ότι είναι, ότι ασχολείται με ονόματα για να γίνει, να ξέρει. Όχι, 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 όχι. Αυτό σίγουρα όχι. Απλά, εγώ άλλο ήθελα να καταλήξω. Τα χτυπήματα που τους ρίχνει είναι μαλάκα γελία, δηλαδή τι φάση. Εγώ δεν μπορώ να τον βλέπω. Και σου λέω πάνω απ' όλα με ενοχλεί το πρόσωπό του. Πάντως είναι, επειδή εγώ τον έτυχε να τον γνωρίσω, κάναμε ένα βίντεο και ήταν πολύ ωραίο το βίντεο και θα κάνουμε και ένα ίδιο, θέλω να πιστεύω εδώ. Πάρα πολύ ευγενικό παιδί και χαμηλών τόνων. Μπορεί. Καμία σχέση με τα βίντεο. Μπορεί. Απίστευτο. Εγώ δεν τον ξέρω, σου λέω αυτό που βλέπω. Πόσο χρονών είσαι? 37. Γνώμη για Ζωζεφίν και τα γαμά όλα τώρα. Ζωζεφίν είναι γαμό το παιδί. Την ξέρω προσωπικά πολύ καλά. Έχουμε κάνει και παρεούλα. Είναι γαμό το παιδί. Είναι πολύ καλή φωνή. Πραγματικά πολύ καλή φωνή. Είναι πολύ δυνατή και στο αγγλικό. Εντάξει, δεν βγάλαμε φλάσσα, το γάμισε. Μην έχουμε κανένα επαναληπτικό όπως προχθές που είχα να σηκώσω κάτι τραπέζια. Πώς το λένε. Ναι, αυτό ρε. Ζωζεφίν, respect, γαμή. Γνώμη για Κόνη Μεταξά που είναι φίλη της. Έτσι. Δεν την ξέρω. Τι κάνει αυτή. Η κόρη Μεταξά. Η κόρη του Λεπά. Κόρη ή Κόνη. Κόνη Μεταξά, κόρη του Λεπά. Το Λεπά ξέρω. Ποιος δεν τον ξέρει το Λεπά. Δεν έχω δει εγώ Λεπά να σκάει σε κλαμπ στην Γλυφάδα με γυαλί. Τον έχω δει να σκάει σε πολλά κλαμπ και στην Πάρο παντού. Τέλειος, τέλειος. Και στην παραλία που είχε το μπαράκι εκεί πέρα στην πλάση της Βούλας. Τίποτα, τέλειος. Δεν τον ακουμπάει τίποτα και κανένας. Θα πήγαινε να σε κουρέψει ο Τρίφωνας Σαμαράς. Γενικότερα εγώ γουστάρω ρε φίλε να τα αφήνω με το flow τους. Δηλαδή όπως είναι. Είναι. Δηλαδή, και τώρα που και παίζει και αεράκι, μου αρέσει να ανεμίζουν. Να ανανέμελα. Και στην τελική να κάτσω τώρα έχω να κουρευτώ, σου λέω. Και να χτενιστώ και σε δύο λεπτά να βγω έξω και να έχει γίνει μπουρδέλο. Και από την υγρασία και από τον αέρα. Δεν το κάνω. Αυτές φίλε είναι οι κολόνες του hip hop. Για να γίνει αυτό το building τώρα που έχει γίνει, οι κολόνες είναι αυτές. Σωστό. Ποιο θεωρείς ότι είναι ο ύμνος των Ζητανή, ο ύμνος, το top? Πολλά ρε μαλάκα, το άστινο γνωστοποιηθεί, το βρώμικες πίστες, το χάλια χάλια, το Ζητανή εντολές, τώρα από πού να έφυγες.
το από πού να ξεκινήσω τώρα. Και πού να τελειώσω. Και γενικότερα ζήτα αν μόνο ήμους είχαμε. Ό,τι έχω ζώντα σε YouTubers. Χίρα μαλάκα αυτή, αμάλα. Hey. Έχω μάθει και τις δεύτερες. Το πάμε ένα back to back όλο. Δηλαδή. Τα χώνουμε μαζί ρε. Έχουν κρύπια φούτερς και φούστες οι πούστρες. Όνειρα γλυκά. Ότι έχουν φαύτους όλο το κρού τους με ένα βέρς. Ποιος είμαι. Αφού η ζωγραφιά ακούγεται χάρκορ μπροστά σε ράπους. Αφού μόλις ξεπήθησαν από την αγκαλιά της μαμάς τους. Αφού ήμουν ο γαμιάς της μην γομενάς τους. Αφού με μπροστά τους, με αλλοστά τους, άσους να ακούν τα δικά τους. Αφού παλιά έχουν υποθυμένα που τα ράπτους είναι γαμμένα ξεχασμένα. Με εμένα κοιτάρανε όλα τα γαμημένα. Ένα προς ένα. Αφού οι νοσταλγίδες το βουλώνουν να βγουν με αξιοπρέπεια από το παιχνίδι. Ναι, το πήρα όλο τότε γιατί ήμουν αρχίδι. Ήμουνα. Αφού οι θεματολογίες τώρα μιλάνε για φούστες και φόμπι ζου. Όσο πιο που ξέρεις τόσο πιο τρού. Αλλά το τατού, τατού. Αφού ο κόσμος ακόμα πιστεύει αυτό που βλέπω ότι συμβαίνει. Για πείτε τους τι οδηγάτε ρε γαμημένοι. Αφού τα 5.000 κυβικά δεν με φτάνουν, πήρα άλλα 5. Στα 25 κοπρέντε. Αφού το ραπ έγινε λαϊκό, προσιτό για με το ξερνάω. Και ευχαριστώ τον Θεό που τόζησα από το 98. Αφού με μία σεζόν κάνανε όλοι τους billions. Αφού η αλήθεια είναι πως είναι ταπί, αλλά μπροστά μου είναι minions. Αφού έχει 20 χρόνια στη ζώνη του ο Τσάμ, τα βρες μου είναι τρίλιον. Αφού θα τους χαμίσω άλλη μια φορά, τότε θα φύγω σαν κύριος. Αφού είπα να καταπιώ μερικούς άντρες. Αφού είμαι μέσα στο άστους γάμα τους. Πια στο πια στους γάμα τους, γιάω. Αφού ζουν το δράμα τους, αφού είναι τάξη πιν τράπερς γάμω την πουτάνα τους. Αφού ήταν μια σεζόν όλοι όλοι γάμα τους, γάμα τους, γεια. Δεν υπάρχει πλέον το λυρικά. Αφού με καλάζνικο φορά, πιάλι με βαράνε με πίπιγκα. Αφού λεφτά στο τέτοιο πέις να είναι city bar. Αφού πας σε πεντάστερα να θυμα αν έχεις λεφτά για να φυστεί για στο mini bar. Αφού του χωρίζεις από Wu-Tang Clan. Εσύ έλα τσίμπα να φας και λογευστήκαμε αν πίνεις ζάναξ. Μπορείς να ντάρ, αν φοράς με σαν την Gucci Collant. Πούστρα. Αφού η διαμάχη τώρα είναι μεταξύ ηλικίων. Μεταξύ παρπάτων θείων και μερικών υπηαγωγείων. Έλα να ξεκαθαρίζει λιγάκι το τοπίο. Είμαι απ' τους Ζητανή το μοναδικό σχολείο. Και μετά μπαίνει ο άλλος ο Λόστρε με τη φράτζα. Καλά, μεγάλο, και τα διαλύει όλα. Μα το δω τη ανάπηρο είμαι. Μεγάλη από πέτρα. Πιστεύεις θα μας δώσουν τα δικαιώματα για αυτό το βίντεο να παίξει το τραγούδι, το Hannibal? Θα το προσπαθήσουμε. Είναι δύσκολο. Όταν ξεκίνησα να ακούω το τραγούδι το Hannibal και το είχα λιώσει, έγαμε τα βαρέλια σας, και το είχα λιώσει, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάναμε στο σημείο να κάναμε ταξίδι μαζί και να παίζαμε αυτή τη βιντεάρα τώρα. Νομίζω ότι σε ρώτησα πολύ διαφορετικά πράγματα από ό,τι σε ρωτάνε. Όχι, γάμισε, το ευχαριστήθηκα. Όλοι. Το παράχησες εκεί με τον καφέ όμως. Με τον καφέ, ναι. Να σου πω το βάλω εδώ, τελειώνουμε. Να σου πω ραβ δεν είναι αυτό. Έλα, θα το προσπαθήσω. Για όσους το είδανε μέχρι το τέλος, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε τη γνώμη σας για ό,τι είπαμε κάτω στα σχόλια. Έχει Instagram, ο Μίδε, έχει Instagram. Μισό λεπτό να πω. Θα σας το βάλω στο description. Παραμελημένο χρόνια. Και εδώ και δύο εβδομάδες είπα να ασχοληθώ με το Instagram. Και θα εγώ. Θα σε δούμε να ανεβάσεις story. Μάλλον ακόμα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά θα το μάθω. Εντάξει, θα καμιέται. Θα γίνω κι εγώ ένας Instagrammer. Ωραία. Ένα μεγάλο subscribe στο κανάλι μου, αν δεν το έχεις ήδη κάνει. Ενεργοποίησε και το καμπανάκι. Και. True. Μην ξεχάς να τσεκάρεις την εκπομπή που σου είπα, Gold School Podcast. Και πώς θα λέγεται το κανάλι που θα ανεβάσουμε το FNFR. For no fucking reason. Έτσι θα λέγεται το κανάλι. For no fucking reason. FNFR. FNFR όμως τσεκάρετε γιατί έρχεται, μείνετε συντονισμένοι. Ας κάει το υλικάκι σιγά σιγά, τάκ 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 τάκ, όπου θα δείτε όλη τη δουλειά. Peace. Peace. Γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ τώρα πάω πάνω, παραγγείλουμε πίτσες και τα σχετικά. Πάμε για κορμί 2019, εξελικτικό. Πάμε να κάνουμε γράμμωση. Πάμε για γράμμωση τώρα.